Θύελα αρνητικών αντιδράσεων έχει προκαλέσει στα social media το τρέιλερ ενός νέου ντοκιμαντέρ με τίτλο Queen Cleopatra, το οποίο υπόσχεται να διερευνήσει τη ζωή και την προσωπικότητα μιας από τις διάσημες ιστορικές φιγουρές της Αιγύπτου, αυτή της Κλεοπάτρα. Η επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κλεοπάτρα ξένησε αρκετούς σχολιαστές στο διαδίκτυο που έσπευσαν να σχολιάσουν ότι η μονάρχη ήταν μέλο τη δυναστεία των Πτολεμαίων, μια ελληνική οικογένεια μακεδονικής καταγωγή που κυβέρνησε την Αίγυπτο μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την ελληνιστική περίοδο. Η Κλεοπάτρα ήταν Ελληνίδα μακεδονικής καταγωγή, γράφουν σε αναρτήσει του πολλοί σχολιαστέ, ενώ αναρωτιούνται γιατί οι συντελεστέ επέλεξαν τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Ένα από τα πρόσωπα που εκφράστηκαν αρνητικά για τους ισχυρισμούς που φαίνεται να διατυπώνει το ντοκιμαντέρ είναι ο Αιγυπτιολόγος και πρώην υπουργό Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Ζαχή Χαουάς, σύμφωνα με το site Egypt Independent. Υπενθυμίζει την ελληνική καταγωγή της Κλεοπάτρας και επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των ιστορικών ευρημάτων και απεικονίσεων της εποχής στηρίζουν την άποψη των περισσότερων ακαδημαϊκών, ότι δηλαδή οι μοναρχες δεν ήταν μαύροι